Πάμε να δούμε και αυτό εδώ, το οποίο ήταν θέμα εξετάσεων πάλι δύο φορές, σε δύο διαφορετικές χρονιές. Θέλουμε να βρούμε πόσους τρόπους μπορούμε να χαλάσουμε ένα ευρώ σε ψηλά. Έχουμε γράψει το ακόλουθο πρόγραμμα σε προλόγιο και μας έχουν διαβεβαιώσει πως όχι μόνο τρέχει, αλλά κάνει και πολλά παραπάνω από όσο θα θέλαμε. Απλά δεν μπορεί να χειριστεί 5 λεπτά και 2 λεπτά. Και το κατηγόριο αυτό το λέει change. Να παρατηρήσουμε ότι παίρνει μια λίστα με 4 στοιχεία. Τα στοιχεία είναι σε 50, σε 20, σε 10 και π, 4 μεταβλητές δηλαδή. Και μετά έχει άνω κάτω τελεία παύλα, member το σε 50 στη λίστα 012, member το σε 20 στη λίστα 012345, member το σε 10 στη λίστα από το 0 ως το 10, 10 λεπτά. Τώρα αυτό που θέλει να πει ο ποιητής εδώ, παρόλο που θα δούμε ότι δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνουμε, είναι ότι τα 50 λεπτά μπορεί να είναι από 0 έως 2. Τα 20 λεπτά μπορεί να είναι από 0 έως 5, στο 1 ευρώ πάντα. Τα 10 λεπτά μπορεί να είναι από 0 έως 10. Και πάει και υπολογίζει μία ποσότητα, το οποίο είναι το S, το οποίο είναι το γινόμενο του 50 με τα 50 λεπτά, του 20 με τα 20 λεπτά και του 10 με τα 10 λεπτά. Και αμέσως μετά τσεκάρει αν η ποσότητα αυτή που εξαρτάται από τα 3 πρώτα στοιχεία της λίστας είναι μικρότερη ίση από το 100. Οπότε λοιπόν, αν είναι μικρότερη ίση από το 100, τότε επιστρέφει την τιμή P να είναι το 100 μείον S. Βέβαια, η ερώτηση η οποία μας τίθεται αμέσως μετά και στο ερώτημα Α και στο Β και λίγο στο ερώτημα Γ, είναι πρακτικά αυτό το πράγμα να πάμε και να το τρέξουμε. Εντάξει, δηλαδή, μας λέει τι θα απαντήσει το πρόγραμμα στο παρακάτω ερώτημα και γιατί. Και το μόνο που μας ζητάει είναι να τρέξουμε με ορίσματα 0, 2, 2 και P μέσα στη λίστα, με στοιχεία της λίστας. Οπότε για να το απαντήσουμε αυτό, και βέβαια δεν απαιτείται να κάνουμε και όλη αυτή την ανάλυση την οποία θα κάνω, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε πολύ πιο σύντομα όπως θα δούμε, αλλά στην πραγματικότητα για να το τρέξουμε αυτό εδώ, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι το δέντρο, έτσι. Δηλαδή ο στόχος τον οποίο τίθεται είναι το change, εντάξει, το οποίο παίρνει τη λίστα σαν όρισμα με στοιχεία 022P. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω αυτομάτως είναι ότι στο τέλος θα επιστρέψει την τιμή του P. Εντάξει. Τώρα, πάμε να δούμε τώρα ότι η αντικατάσταση του στόχου αυτού, δεν θα το γράψω πολύ αναλυτικά γιατί είναι πραγματικά εκτενές και δεν απαιτείται κιόλας, δηλαδή μόνο την απάντηση μου δεν να κάνω, είναι ότι το τέριασμα το οποίο θα γίνει είναι ότι η μεταβλητή σε 50 παίρνει την τιμή 0, ενώ η μεταβλητή σε 20 παίρνει την τιμή 2, ενώ η μεταβλητή σε 10 παίρνει την τιμή 2 επίσης, και το P είναι το P, έτσι, δηλαδή δεν βάζει, είναι αυτούσια η μεταβλητή, είναι αυτό το οποίο θα επιστραφεί. Οπότε τώρα ο στόχος ο οποίος τίθεται, ακολουθεί τα βήματα, δηλαδή εδώ πέρα κανονικά πρέπει να γράψω 1, 2, 3, 4, 5, 6 στόχους. Ξαναλέω, δεν είναι αποτύπωση σε πλαίσιο εξετάσεων, απλά να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τώρα, δεν θα τους γράψω όλους και τους 6, αλλά θα ικανοποιήσω έναν τον στόχο, δεν έχει ούτε αναδρομή ούτε τίποτα απολύτως. Συνεπώς, στην πραγματικότητα, ο στόχος change αντικαθίσταται και με τους 6 ακολουθιακά, αλλά πρέπει να ικανοποιηθεί ο ένας μετά τον άλλο. Δηλαδή, ξεκινάω με τον πρώτο στόχο, το σε 50 έχει την τιμή 0, άρα λοιπόν είναι member το 0 στο 012, είναι δηλαδή σαν κάτι σαν να λέμε έγκυρη είσοδος. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, αλλά αυτός ο στόχος επιτυγχάνει. Πάμε στον επόμενο στόχο τώρα. Ο επόμενος στόχος ο οποίος τίθεται είναι αν είναι member το σε 20, το οποίο σε 20 έχει πάρει την τιμή 2 στη λίστα από το 0, εν πάση περιπτώσει, ως το 5. Και βεβαίως και ο στόχος αυτός επιτυγχάνει. Προχωρούμε με τον επόμενο στόχο. Ο στόχος είναι το σε 10, το οποίο έχει και αυτό την τιμή 2, να ανήκει στη λίστα, έχω το κατηγόρημα member, 2 λοιπόν, να ανήκει στη λίστα από το 0 έως το 10. Η απάντηση είναι και σε αυτό ναι. Οπότε συνεχίζουμε με τον επόμενο στόχο, όπου ο επόμενος στόχος είναι να ικανοποιηθεί το as is και έχω 50 επί το σε 50 όπου αυτό έχει την τιμή 0 συν 20 επί το σε 20 που αυτό έχει την τιμή 2 συν 10 επί το σε 10 όπου αυτό έχει την τιμή επίσης 2. Οπότε εδώ θα κάνουμε την πράξη 50 επί 0 0, 20 επί 2 40, 10 επί 2 γιατί έχουμε το is, έτσι. Συνεπώς το s παίρνει πια την τιμή 40 και 20, 60. Απομένει τώρα ο επόμενος στόχος που πρέπει να ικανοποιηθεί, ο οποίος είναι αν το S, δηλαδή το 60, είναι ίσον μικρότερο από το 100. Η απάντηση είναι καταφατική, παρατηρήστε εδώ ότι αν η απάντηση ήταν αρνητική, η προλόγου θα μας έβγαζε false,
Οπότε πάμε τώρα στον επόμενο στόχο, δηλαδή εδώ θα σταματούσε η προλογκαμή, έβγαινε το άθροισμα παραπάνω. Οπότε ο επόμενο στόχο είναι ότι το P, τα αρέστα και καλά που πρέπει να επιστρέψει από το 1 ευρώ, υπολογίζεται από την εντολή, P is 100-S, άρα το P είναι 100-60. Συνεπώς η απάντηση την οποία θα βγάλει είναι ότι το P είναι 40. Ικανοποιήθηκαν όλοι οι στόχοι ακολουθιακά. Άρα λοιπόν το P παίρνει την τιμή 40 και το πρόγραμμα βεβαίως εδώ τερματίζει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ερώτημα. Η αποτύπωση θα μπορούσε να ήταν κατευθείαν ότι το P είναι ίσο με το 40, δεν ζητάει κάτι παραπάνω. Αν θέλουμε να τεκμηριώσουμε βέβαια θα γράφαμε μία-μία τις εντολές όπως τρέχουν. Αυτό έχει ένα χαρακτήρα θα λέγαμε σειριακότητας. Για το λόγο ότι δεν έχει ούτε αναδρομή ούτε τίποτα. Έτσι είναι απλές εντολές τις οποίες τις γράφει τη μία κάτω από την άλλη. Πάμε να δούμε και το δεύτερο ερώτημα λοιπόν. Στο δεύτερο ερώτημα έχει 0χ 5π. 0χ 5π λοιπόν η τιμή την οποία θα έχουμε. Στόχος λοιπόν που πρέπει να ικανοποιηθεί είναι το κατηγόρημα change με λίστα 0χ 5 και π. Και τώρα για να ικανοποιήσουμε αυτό το στόχο πάμε πάλι να κάνουμε το τέριασμα των στοιχείων της λίστας που έβαλε στην ερώτηση με τη λίστα η οποία έχει οριστεί στο πρόγραμμά μας. Οπότε το σε 50 είναι 0. Προσοχή τώρα, το σε 20 είναι το χ, έτσι. Το σε 10 παίρνει τιμή 5. Το π είναι το π. Εντάξει, οπότε εδώ η προλόγη στο τέλος του πρόγραμμα επιστρέψει δύο τιμές. Συνεχίζουμε αμέσως μετά τώρα με την ικανοποίηση των στόχων. Ο επόμενος στόχος που πρέπει να ικανοποιηθεί είναι αν το αληθεύει το κατηγόρημα member, πρώτο όρισμα 0 και τη λίστα από το 0 ως το 2, 0, 1, 2 τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν αυτό επίσης επιτυγχάνει και πάμε τώρα στον επόμενο στόχο ο οποίος έχει ενδιαφέρον, γιατί ο στόχος αυτός έχει το κατηγόρημα member men με πρώτο όρισμα τι, το χ, θα βάλω το χ, θα χρησιμοποιήσω ένα μεταβλητή, το σε 25 την τιμή του χ και δεύτερο όρισμα τη λίστα από το 0 έως και το 5. Τώρα εδώ προσοχή, γιατί το κατηγόρημα member εδώ αληθεύει με 6 τρόπους, έτσι, δηλαδή εδώ στην πραγματικότητα έχουμε διάσπαση του δέντρου, δηλαδή το χ μπορεί να πάρει την τιμή 0, το χ μπορεί να πάρει την τιμή 1, το χ μπορεί να πάρει την τιμή 2 κτλ. Το χ μπορεί να πάρει την τιμή 3, το χ να πάρει την τιμή 4 και τέλος το χ να πάρει την τιμή 5. Αλλά όπως θα παρατηρήσουμε θα συνεχίσουμε την εκτέλεση και θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Πάμε λοιπόν αν το χ είναι 0, τότε ο στόχος ο οποίος τίθεται, ο επόμενος είναι το S να παίρνει μία αριθμητική τιμή. Θα παρουσιάσω τώρα τις εντολές, τη μία μετά την άλλη, γιατί είναι πράξεις απλές. Οπότε λοιπόν έχω ότι το S είναι 50 επί 0, γιατί το σε 50 είναι 0. Συν αμέσως μετά 20 επί 0, το σε 20 είναι 0 εδώ, είναι το χ. Συν 10 επί το σε 10. Εδώ έφαγα λάχανο μία, ναι, εδώ έχω μία στοχή, έτσι. Προσοχή. Εδώ υπάρχει και ο τελευταίος στόχος, ο οποίος να τον γράψω έτσι επιδερμικά, τον προσπέρασα, είναι αν το 5 είναι μέλος στη λίστα από το 0 έως το 10. Έτσι, το έφαγα αυτό και αυτό επιτυγχάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο στόχος ούτως ή άλλως θα επιτυγχάνει αμέσως μετά. Πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια, όπου η συνέχεια είναι, ξαναλέω, να υπολογιστεί το S. Το S τώρα για να υπολογιστεί, να παρατηρήσουμε ότι το 10, το σε 10 θα έχει στάνταρ τη τιμή 5, το E, το σε 2 είναι στάνταρ το χ, ενώ το 50 είναι στάνταρ το 0. Εντάξει. Άρα λοιπόν όταν το χ είναι 0, το S θα είναι πόσο, 10 επί 5, 50. Αμέσως μετά το 50 μικρότερο ίσο του 100 θα πετύχει και τέλος το P θα υπολογιστεί, 100-S, άρα 50. Συνεπώς η πρώτη απάντηση που θα δώσει η προλόγ και μαζεύω λίγο τις απαντήσεις εδώ. Η πρώτη απάντηση λοιπόν που θα δώσει η προλόγ είναι στις δύο μεταβλητές που έβαλα ότι το χ παίρνει την τιμή 0 και το π παίρνει την τιμή 50. Ελληνικό ερωτηματικό, πιστοδρόμηση και πάμε στο δεύτερο κλάδι του δέντρου όπου το χ είναι ίσο με το 1. Όταν το χ είναι τώρα ίσο με το 1, τότε ξανά οι ίδιες εντολές είναι μέχρι εκεί, άρα λοιπόν είναι 20 επί 1 συν 10 επί 5, άρα λοιπόν το S είναι 70. 70 μικρότερο στο 100, ναι είναι η απάντηση και το π θα πάρει την τιμή 100-S, δηλαδή θα είναι το 30. Συνεπώς το χ είναι ίσο με το 1 και το π είναι ίσο με το 30. Πάμε στην επόμενη εντολή, εδώ το S θα είναι ίσο με το 90. Εντελώς αντίστοιχα, είναι 20 επί 2, 40 συν 10 επί 5, 90. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι 90 μικρότερο στο 100, το π είναι ίσο με το 10. Άρα λοιπόν, ερωτηματικό εδώ πέρα, χ ίσον 2 και π ίσον 10.
Αμέσως μετά στην επόμενη δήλωση τώρα, το S θα πάρει την τιμή 110 πια. Το χινήσουμε το 3, 20 επί 3, 60 συν 50, 110. 110 μικρότερο στο 100 είναι βεβαίως false και αδιέξοδο. Και τέλος αντίστοιχα στα υπόλοιπα. S 130, 130 μικρότερο στο 100, false και αδιέξοδο. Και τέλος S ίσον 150, 150 μικρότερο στο 100. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα αδιέξοδο. Άρα λοιπόν στο τελευταίο ελληνικό ερωτηματικό που πατήσαμε, η απάντηση του προλόγου θα είναι το false. Εντάξει, δεν έχει κάποια λύση δηλαδή. Οπότε τώρα όσον αφορά την αποτύπωση, το πιο ακαδημαϊκά στιβαρό είναι να δώσει το δέντρο στην πραγματικότητα, αλλά προφανώς εδώ πέρα λόγω αστοχίας και χυδαίου τύπου κοπανική, δηλαδή κατευθείαν τις απαντήσεις με μια πολύ πρόχειρη αιτιολόγηση μιας-δυο γραμμών, κρίνεται επαρκής, δηλαδή βαθμολογείται στο επίπεδο των εξετάσεων συνήθως με άριστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα δύο πρώτα ερωτήματα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο τρίτο υποερώτημα τώρα, όπου μας ζητάει να αλλάξουμε το παραπάνω πρόγραμμα ώστε να χαλάει οτιδήποτε κάτω του 1 ευρώ σε ψηλά και μην ασχοληθείτε με έλεγχο της εισόδου. Η απάντηση τώρα είναι να εντοπίσουμε πού κρύβεται το 1 ευρώ μέσα στο πρόγραμμά μας. Να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι το 1 ευρώ ήταν στην ουσία αυτό το 100. Δηλαδή S ίσον μικρότερο το 100, άρα λοιπόν το ποσό του 1 ευρώ το οποίο χαλιόταν σε ψηλά ήταν το 100 το οποίο το συναντήσαμε σε δύο μεριές. Άρα λοιπόν εδώ θα πάμε και θα κάνουμε την εξής τροποποίηση. Αντί να έχουμε σαν όρισμα το 1 ευρώ, εντάξει, δηλαδή τα 100 λεπτά στην ουσία που υπολογίζουμε, θα αντικαταστήσουμε το S, το 100 με το Χ. Άρα λοιπόν το S θα πρέπει να είναι μικρότερο ίσο από αυτό το ποσό το οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε και η τελική επιστρεφόμενη τιμή του P θα είναι το Χ μείον S. Εντάξει. Τώρα το Χ αυτό είναι μια μεταβλητή η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται ως όρισμα, συνεπώς θα επεκτείνουμε τη δήλωση του κατηγορήματος, ούτως ώστε να παίρνει άλλο ένα όρισμα, το Χ, το οποίο Χ θα είναι το ζητούμενο, το επιδιωκόμενο, επιστρεφόμενο ποσό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ερώτημα Γ, στην ουσία ήταν ακριβώς η ίδια διατύπωση. Απλά βάζαμε άλλο ένα όρισμα και αντικαταστούσαμε το ποσό του 1 ευρώ με το Χ. Και με αυτά κλείνει αυτό το συγκεκριμένο θέμα εξετάσεων λοιπόν, το οποίο, ξαναλέω, έχει ζητηθεί δύο φορές.